Εάν θέλετε, εξετάσετε έξω πιστά coins, δεν έχετε παρά να μπείτε στο buyfacoins.com. Εδώ πέρα μπορείτε να αγοράσετε coins και για τον PS4 και για τον PS5 σε πάρα πολύ καλές τιμές και με πολύ γρήγορο και εύκολο τρόπο. Εννοείται, μην ξεχάσετε να βάλετε το κωδικό JEO για 5% off. Το link είναι στο description. Γεια σας παιδιά, ζωτάς εδώ και μετά από 3 μέρες απουσίας επιστρέφουμε με νέο βιντεάκι όπου θα ανοίξουμε διάφορα packs, έχουμε 100k pack, marquee matchups και εννοείται στο τέλος θα ανοίξουμε και το Foot Hero Upgrade, ελπίζω να πάει καλά σήμερα. Έχω βάλει στην αρχή λίγο gameplay, να σχολιάσουμε λίγο την ομάδα μου, τι έκανα αυτό το διάστημα που δεν είχαμε κάποιο βιντεάκι. Και αυτά πάνω κάτω για σήμερα, ελπίζω να πάει καλά, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή, είστε καινούργιοι στο κανάλι και πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, έλειωσα το Σαββατοκύριακο, όπως καταλάβατε, γι' αυτό δεν είχαμε και βίντεο και γι' αυτό το λόγο δεν είχαμε και Weekend League Rewards και ούτε gameplay από Weekend League. Έκανα δυστυχώς το λάθος να παίξω 4 μάτς την Παρασκευή και δεν πρόλαβα λοιπόν να τελειώσω το γουλού. Οπότε έπρεπε να ξαναπαίξω Rivals και να μαζέψω τους πόντους για τα playoffs. Τους μαζέψαμε εδώ πέρα το τελευταίο παιχνίδι από Rivals και πήγαμε αρκετά καλά γιατί έχω φτάσει πλέον Division 3 Rank 1. Οπότε την Πέμπτη θα έχουμε καλά Rewards από Rivals και από τα playoffs που ελπίζω να μπούμε εννοείται στο Winged League. Όσον αφορά την ομάδα, αν θυμάστε τις αλλαγές που κάναμε είναι ότι πήραμε τον Isaac εδώ πέρα όπως το βλέπετε, όπου θα βάλει το 2-1 και τον Van Dijk. Ο Isaac είναι τρομερός πραγματικά σε αυτό το match που βάλε hat-trick, είναι πάρα πολύ καλή κάρτα και ανυπομονώ να το δοκιμάσουμε στο Winged League. Ο Van Dijk αυτός πάρα πολύ καλός. Αυτά λοιπόν όπως σας είπα, δυστυχώς δεν πρόλαβα να παίξω όλο το γουλού και δεν πειράζει, θα παίξουμε αυτή τη εβδομάδα που έρχεται και περιμένω και τα rewards από Rivals. Μακάρι να πάει και σήμερα καλά το back opening, να βγάλουμε κάτι καλό. Βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα, έχουμε φτάσει πάρα πολύ κοντά Division 2 και ελπίζω μέχρι την Πέμπτη να καταφέρουμε να το φτάσουμε για να έχουμε και καλύτερα rewards. Αυτά, πάμε στα packs. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχουμε 100k pack, έχουμε Prime Good Players pack και ένα Rare Electrium. Θα τα ανοίξω τώρα, έλεγα να τα ανοίξω την Πέμπτη μαζί με τα Rivals rewards, αλλά θα τα ανοίξουμε σήμερα. Μπας και βγάλουμε κάτι καλό από τώρα για να αλλάξει λίγο η ομάδα μας. Δεν ξεκινάμε τόσο καλά με τον Οσιμέν από την Νάπολη, 80 overall. Οκ, εντάξει, εγώ όλες μου τις ελπίδες τις αναποθέτω στα 100k pack. Θα ανοίξουμε αυτά τα packs τώρα και μετά έχουμε τα marquee matchups, ένα-δύο ακόμη packs που τσέκαρα ότι υπάρχουν από SBCs και στο τέλος όπως είπα το Hero Upgrade, όπου για μένα δεν αξίζει αλλά μακάρι να βγάλουμε κάτι καλό. Το 100k pack και το Red Electrium, αν θυμάμαι καλά, είναι από Objectives, οπότε για αυτόν τον λόγο είναι και Antre. Εδώ τι έχουμε, έχουμε Borch, είναι Βραζιλία, είναι Setter Mid, είναι Juventus, είναι ο Arthur, 3 overall. Οκ, αν έχουν ανεβεί και πάρα πολύ τιμές εδώ μεταξύ, με λόγω των SBCs που έχουν μπει, των Hero Upgrade, γιατί πλέον έχουν ανεβεί πάρα πολύ 85 και 86. Εγώ ευτυχώς έχω λίγο φόντι στην άκρη, αλλά όχι τόσο πολύ, γιατί οπότε όπως καταλαβαίνετε θα μου στοιχήσει μερικά coins το Hero Upgrade, ελπίζω όχι πάρα πολλά. Και ελπίζω να δικαιωθώ και να βγάλουμε κάτι καλό. Πάμε λοιπόν στο 100k pack να δούμε τι θα βγάλουμε. Ελπίζω αρχικά να είναι walkout σίγουρα. Είναι walkout, ok. Πορτογαλία. Εντάξει. Όταν βλέπεις Πορτογαλία, ναι, καταλαβαίνει τι σκέφτηκα. Μπορεί να είναι το Silva 86 overall. Είναι φόντερ τουλάχιστον. Αυτό θέλαμε. Να βγάλουμε λίγο φόντερ. Φάγαμε λίγο bait με την Πορτογαλία γιατί πήγα λόγω το μυαλό μου. Δεν πειράζει. Μπορεί να είναι το Silva 86 overall. Τι άλλο έχει μέσα στο pack. Bail. Ok. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Αυτά λοιπόν, πάμε στα marquee matchups όπου ελπίζω να πάει καλύτερα και να βγάλουμε πάλι εκεί πέρα Fonder, Kovacic, Hernandez, αυτά, πάμε στα άλλα packs. Έχουμε 5 packs λοιπόν, άνοιξα τα Electrum Blades pack τα οποία δεν ήταν τόσο καλά πριν. Εδώ πέρα φαινομενικά είναι κάπως καλύτερα τα packs, ξεκινάμε με Borch, είναι Χαλία, είναι Striker, είναι Μεριέδερ, είναι Μεριέδερ, 4 overall, ok, καλός είναι και αυτός. Δεν νομίζω ότι πηγαίνει πάρα πολλά coins, αλλά κάπου θα χρησιμοποιηθεί, πόσο πηγαίνει. Εντάξει, πήγαινε 7 χιλιάρικα, οκ. Εντάξει, not bad, not bad. Καλούτσι και αρχή. Για πάμε λίγο. Θέλω, όπως είπα και πριν, αν δεν βγάλουμε τουλάχιστον κάτι καλό, να μαζέψουμε φόντερ. Όπως βλέπετε, 80 χιλιάρικα ο λόγος είναι ότι πήρα τον Άιζακ και τον Βαρντάιχ. Και εδώ έχουμε goalkeeper. Είναι ο Λένο 84 overall, 83 δυστυχώς. Οκ, ναι, όπως είπα, πλέον δεν έχουμε τόσο πολλά coins γιατί κάναμε κάποιες μεταγραφές, αλλαγές στην ομάδα βασικά. Τον Μαντλάιχ και τον Άιζακ, που μέχρι στιγμής με έχουν δικαιώσει. Και μακάρι να βγάλουμε και ένα καλό χείρο, μπας και χωρέσει κάπου. Τελευταίο pack, μέχρι στιγμής δεν βγάλαμε κάτι καλό. Δεν ξέρω αν τα έχω βάλει τα packs όλα μέσα, γιατί δεν βγάλαμε τίποτα. Μόνο Μπεριέντερ και Λένο βγάλαμε. Και κλείνουμε με ένα, όχι walkout, Borch, Ισπανία, center back.
Είναι ο Πικ και έχω 4 overall. Okay. Εντάξει, δεν πήγα κανένα marquee matchups. Βγάλαμε profit, χάρη στο Mediender, αλλά μέχρι εκεί. Α, βγάλαμε κανένα inform με 10 χιλιάρικα. Quick sell πάει λογικά. Οπότε, εντάξει, κάτι βγάλαμε. Okay. Λογικά γύρω στα 20k profit από τα marquee matchups, κλασικά. Πάμε στο upgrade. Ξεκινάμε με την 86άρα η οποία μου στοίχησε 0 coins, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Βάλαμε βέβαια τον Donnarumma, τον Benzema και τον Bernardo Silva που μας είχαν τύχει από packs το προηγούμενο διάστημα. Αλλά το καλό είναι ότι μου στοίχησε, δώσαμε πολύ φόντερ, αλλά μου στοίχησε 0 coins. Πάμε λοιπόν στο 85άρα, εδώ πέρα αγόρασα πάρα πολλούς. Αγόρασα Thiago, Bernardo Silva, Jorginho και Laporte. Οπότε μου στοίχησε, όπως καταλαβαίνετε, πάνω από 25 με 30 χιλιάρικα, λέω και λίγα, ίσως κοντά 40 χιλιάρικα μπορεί να μου στοίχησε. Ελπίζω όπως είπα να πάει καλά για την κρίμα που κάνουμε coins, θα δούμε. Κάναμε για την 83άρα, η οποία όπως καταλαβαίνετε είχαμε πάρα πολύ φόντερ 83άρα, δεν μου στοίχησε κάτι, οπότε μόνο 85άρα μου στοίχησε πολύ. Όπως είπα αγόρασα το Laporte, Thiago, Jorginho, μαζεύονται σιγά σιγά όλα αυτά, Bernardo Silva. Ελπίζω λοιπόν να βγάλουμε κάτι καλό γιατί χαλάσαμε γύρω στα 30 χιλιάρικα, πολύ σε κειμενικούς παίκτες που είχα, οπότε χάσα γύρω στα 35 με 40 χιλιάρικα, ναι, κάπου εκεί. Και αυτά, λόγω του κόντε το κάνω, πιστεύω ότι δεν αξίζει τόσο πολύ, γιατί έχει μερικές καλές κάρτες, εννοείται αυτό, αλλά έχει και μερικές κάρτες 5-6, μπορεί και παραπάνω, που είναι τελείως unusable και δεν πηγαίνουν καθόλου πολλά coins. Αλλά ναι, ελπίζω να με δικαιώσει και να πάει καλά. Όσον αφορά το backlack μας τελευταία, δεν είναι τόσο καλό, βγάζουμε folder σε φάση 85άρδες και 86άρδες, αλλά δεν βγάζουμε κάποιο ακραίο pool για profit. Μας είχε πάει πάρα πολύ καλά στην αρχή. Τώρα σιγά σιγά, ναι, δεν πάει τόσο καλά. Αλλά ελπίζω σήμερα να αλλάξει αυτό με το συγκεκριμένο pack, γιατί όχι, να βγει κάτι καλό. Ένα ακόμη pack να ανοίξουμε, το small electron players pack. Καλά, αυτά τυπικά τα ανοίγουμε, όχι θα βγει κάτι καλό από τα συγκεκριμένα. Αλλά, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Ναι, ούτε μπορούς δεν είναι. Έφτασε λοιπόν η ώρα, όπως είπα, μακάρι να βγει κάτι καλό. Έχω δει πάρα πολλούς που τα έχουν ανοίξει ότι δεν βγάζουν τόσο καλά pools, αλλά ελπίζω σε εμάς να πάει καλά. Γιατί όχι, Hero Upgrade Pack είναι αντρέ, ok. Και πάμε να το ανοίξουμε, να δούμε τι θα βγάλουμε. Ok. Είναι ok, χιλ, είναι ok, χιλ, δυστυχώς. Ναι, είναι πάρα πολύ κακό. 85 overall, εντάξει. Νομίζω ότι είναι τελείως unusable, θα τον δοκιμάσω ως αλλαγή για τον Isaac, ο Super Sub ίσως, αλλά με ένα Hunter, αλλά και πάλι δεν νομίζω ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ούτε πολλά coins να πηγαίνει λογικά. Εντάξει, αναμενόμενο πάνω κάτω, δεν είχα τόσο μεγάλα expectations, ok, πόσο να πηγαίνει άραγε. Τίποτα, 40 χιλιάρικα, ναι, εντάξει, ok. Αυτά λοιπόν παιδιά, δεν δικαιωθήκαμε με το συγκεκριμένο pack, βγάλαμε το K-Hill, τα λέμε αύριο με άλλο βιντεάκι, θα δούμε, θα ανεβάσουμε. Γεια σας.